Θέλω τώρα να πάμε να δούμε, Γιάννη, κάναμε ένα ρεπορτάζ για τους δύο ηγέτες αυτής της ιστορίας και τις γυναίκες του. Έχει μεγάλη... και εγώ διάβαζα χθες για τον πρόεδρο της Ουκρανίας, γιατί να σας είμαι ειλικρινής, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, εγώ δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα τον ηθοποιός, δεν γνώριζα τον κωμικός, δεν γνώριζα ότι σύζυγός ήταν σεναριογράφος. Έτσι. Έλα, Γιάννη μου. Πάμε λοιπόν να δούμε ουσιαστικά τι κοινή αφετηρία έχουν, μάλλον δεν έχουν τίποτα κοινό, πού ταιριάζουν αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι και πού όχι. Πάμε να το δούμε. Βλαντιμίρ Πούτιν, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δύο αρχηγοί χωρών, δύο πρόεδροι από διαφορετικούς κόσμους. Ο πόλεμος ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία μόλις άρχισε και στο στόχαστρο μπαίνουν δύο άντρες που καλούνται να χρησιμοποιήσουν το μυαλό και τις γνώσεις τους με σκοπό να καταφέρουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Ωστόσο, κανείς θα έλεγε ότι αυτοί οι δύο αρχηγοί των κρατών έχουν αγαπηθεί από τους πολίτες για διαφορετικούς λόγους, καθώς είναι στην πραγματικότητα η μέρα με τη νύχτα. Владимирович Путин. Ο σκληρός Πούτιν με το στυλ του ισχυρού αποτέλεσε το πολιτικό είδωλο πάμπολων ηγετών, ακόμη και του επιχειρηματία και πρώην Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο παντοτινός ηγέτης της Ρωσίας, όπως τον έχουν χαρακτηρίσει, είναι ένας από τους ισχυρότερους άνδρες του κόσμου, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Βασίλη Πετρόβιτς Γκολομπορότικα. Ναι. Доброе утро. Господин президент. Από την άλλη, ο πρόεδρος της Ουκρανίας είναι κωμικός και τηλεοπτικός αστέρας που κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές των πολιτών μετά τη συμμετοχή του στο σίριαλ «Υπηρέτης του λαού», όπου εκεί υποδύεται έναν καθηγητή που στο τέλος γίνεται πρόεδρος της χώρας του. Κάτι που στη συνέχεια του έδωσε τις ψήφους για να διοικήσει την Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, εκτός από σκληρός πρόεδρος, έχει και το προφίλ του άνδρα που γοητεύεται από το ωραίο φύλλο. Πολλά έχουν γραφτεί για την προσωπική του ζωή. Αφού το καλοκαίρι του 2013, ύστερα από 30 χρόνια γάμου, οι φήμες του χωρισμού του επιβεβαιώθηκαν. Η προσωπική ζωή του Ρώσου Προέδρου παραμένει θέμα ταμπού για τα ρωσικά μέσα. Οτιδήποτε έχει σχέση με τον ίδιο και τις κόρες του, οι ζωές των οποίων παραμένουν κρυφές, παραμένει από τα σφράγιστο μυστικό. Ο πρώην πράκτορας της ΚΚΜΠ κρατά την οικογένεια και την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά την δημοτικότητα και τα υψηλά ποσοστά. Ο Ζελένσκι έχει έναν πιο απλό προσωπικό βίο, καθώς είναι παντρεμένος από το 2003 με τον παιδικό του έρωτα και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Αν και στη Δύση ο Πούτιν εμφανίζεται συχνά ως δικτάτορας, στο εσωτερικό της Ρωσίας θεωρείται ο ηγέτης που έσωσε τη χώρα από το οικονομικό χάος το οποίο βρισκόταν τη δεκαετία του 90. Το δυνατό σημείο του Πούτιν είναι πράγματι η εικόνα του. Οι φωτογραφίες του Προέδρου που συχνά δίνονται στη δημοσιότητα με γυμνό στήθος πάνω σε άλογο ή στο κυνήγι με καραμπίνα, στη Ρωσία βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση. Ο Ζελένσκι συμμετείχε στην ουκρανική εκδοχή του Dancing with the Stars το 2006. Έγινε διασημότητα στην Ουκρανία, εντυπωσίασε με το χιούμορ και τις χορευτικές του δυνατότητες και κέρδισε εκατομμύρια φανς, οι οποίοι τον αγαπούν για την γλυκύτητα, το χιούμορ και την αισιοδοξία του. Πού να το φανταζόταν ο Ζελένσκι, όταν πρωτοξεκίνησε τότε στην κωμική σειρά. Το προκάλεσε όμως να ξέρεις. Ναι, ενώ που να το φανταζόταν ότι το 2022 θα ήταν αυτός ο πρόεδρος της χώρας. Που επί προεδρίας του θα ξεκινούσε ο πόλεμος. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό. Με χαμηλότερες, δεν σε συγχωρώ. Όχι. Δεν με συγχωρείς. Δεν σε συγχωρώ. Είναι χαμηλότερος των προσδοκιών που επιτάσσει όχι μόνο η εποχή, αλλά το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σε αντίθεση με τον Πούτιν. Ο οποίος είναι ισχυρότατος άνδρας, εγώ δεν είμαι πουτινικός, αλλά είναι ισχυρός πολιτικός άνδρας. Ο ένας είναι πολιτικός άνδρας και ο άλλος είναι μια διασημότητα που κάποια στιγμή πήρε την εξουσία στα χέρια του στην Ρέιγκαν. Μίλησε, επειδή το γνωρίζεις το πολιτικό εσύ καλύτερα από εμάς, οι Ουκρανοί πώς βλέπουν τον Ζελένσκι? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί. Να, τώρα έτσι, βγάλαμε στοιχεία. Μια στοιχεία δημοτικότητα. Το θέμα είναι πώς θα τον βλέπουν μετά από αυτή τη φάση. Κατά τη γνώμη μου, αυτό που θα κάνει όσο μπει μέσα στα πράγματα ο Πούτιν είναι να διώξει αυτόν τον άνθρωπο και να βάλει ένα δικό του. Αυτή θα είναι. Θα φύγει από την Ουκρανία. Δεν θα προσαρτήσει την Ουκρανία. Αυτή είναι η άποψή μου και νομίζω ότι είναι και η άποψη
μιας πολιτικής οριμότητας. Αλλά δεν θέλει το συγκεκριμένο, ο οποίος παραδίδει κατά τη γνώμη του Πούτιν, παραδίδει τη χώρα στο ΝΑΤΟ, άρα φέρνει τους άλλους εκεί. Οπότε μέσα σε αυτό κάνει και την επίθεση. Είμαι εναντίον της επίθεσης, αλλά σου λέω το κλίμα. Και έχουμε και ένα άλλο τεράστιο θέμα, το οποίο δεν έχουμε δείξει, είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι με το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί. Η Τουρκία από τη μια παίρνει ρώσικα όπλα, της κάνει κόντρα η Αμερική που την ξέρουμε. Απ' την άλλη θέλει να ανήκει στη Δύση, για λόγους ευλόγους. Άρα είναι έτσι και έτσι, τι θα κάνει. Και πάνω εκεί, να σκεφτούμε ότι ο Ερντογάν, θέλει, εγώ φαντάζομαι, στον ύπνο του θα βλέπει τον εαυτό του μικρό Πούτιν. Καλά, θα θαυμάζει μεγάλο τον Πούτιν. Πούτιν τον βλέπει. Μάλιστα. Και φοβάμαι και την εμπλοκή, μήπως με όλη αυτή την κρίση, ένα πόδι εκεί, αρχίσει και μας δημιουργεί προβλήματα. Αλλά αυτό κάνει... εντάξει, το σκεφτόμαστε όλοι. Ναι. Και... λοιπόν, θέλω να βάλουμε μια άλλη, αυτό το σκεφτόμαστε. Ναι, είναι ένα τεράστιο θέμα της Τουρκίας. Εγώ φοβάμαι την αναμειξή μας, λόγω του ότι δεν πάει καλά και είναι και με το ένα πόδι εδώ. Θέλω να βάλουμε λίγο σε αυτό. Εννοείται πως δεν πιστεύουμε πως το εμβόλιο σου βάζει τσιπάκι. Ούτε ότι γίνει επίπεδη. Αλλά εμβόλιο για το γιο μας που είναι 9, δεν ξέρω. Έχει κάνει βέβαια όλα τα άλλα τα παιδικά. Και αυτό είναι ένα εμβόλιο σαν όλα τα άλλα. Υποθέτω. Κάθε φορά που ρουφάει τη μύτη του, τρέμω. Για μας, για τον παππού, τόσα πράγματα ακούμε. Τι να πρωτοπιστέψουμε. Αν μας εξηγούσε κάποιος απλά και ξεκάθαρα. Περισσότερο από 300.000 παιδιά και έφηβοι έχουν ήδη εμβολιαστεί στην Ελλάδα. Είναι υγιέστατα. Προστατεύουν τον εαυτό τους, τους γύρω τους, συμμετέχουν ξέγνιαστα και με ασφάλεια σε όλες τις δραστηριότητές τους. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.